Οριστικό τέλος στα αναχρονιστικά, όπως σημειώνουν πιστοποιητικά θρησκευτικών φρονημάτων στα σχολεία, βάζει εμβληματική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Αρχή έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος και της ηθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, αναγκάζοντας το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε τροποποιήσεις ρυθμίσεων, προκειμένου να μην αναγράφονται πλέον το θρησκεύμα και η ηθαγένεια. Για να συζητήσουμε για το σημαντικό αυτό ζήτημα, καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον αξιότιμο συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, κύριο Ιωάννη Σιδηρά. Κύριε Σιδηρά, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κυρία Πασχαλίδου και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Σιδηρά, ως θεολόγου για την εφαρμογή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των τροποποιήσεων που προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για την μη αναγραφή θρησκεύματος και ηθαγένειας σε τίτλους αλλά και πιστοποιητικά σπουδών? Οφείλω να κάνω μία διάκριση, κυρία Πασχαλίδου, και το έχω πει σε πολλές περιπτώσεις αυτές τις ημέρες και το έχω γράψει. Η διάκριση συνίσταται στο εξής. Από θεολογικής ή εκκλησιολογικής άποψης, η αναγραφή του θρησκεύματος σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσα να πω ότι σχετίζεται με αυτήν καθεαυτή την ουσία του θρησκευτικού φρονήματος και της θρησκευτικής πίστης που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος έχει την αναφορά του σε κάποια χριστιανική ομολογία ή σε οποιοδήποτε άλλο θρήσκευμα. Τα ζητήματα πίστεως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, θρησκευτικού φρονήματος, τα ζητήματα θρησκευτικής συνειδήσεως, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω έναν ευρύτερης εμβέλειας όρο, είναι ζητήματα πνευματικά, βιωματικά, εσωτερικά και προσωπικά, τα οποία με ελεύθερο τρόπο τα εκδηλώνει κάποιος συνάνθρωπός μας. Άρα από θεολογικής ή εκκλησιολογικής απόψεως δεν μπορώ να πω ότι η αναγραφή ή η μη αναγραφή επηρεάζει αυτό καθεαυτό το θρησκευτικό βίωμα, το θρησκευτικό συνέστημα, την θρησκευτική αναφορά σε επίπεδο πίστεως του ή οδήποτε. Όσον αφορά όμως την ιδιότητά μου, αν θέλετε, ως ιστορικού, μπορώ να πω ότι με ανησυχεί αυτό το φαινόμενο οδοστρωτήρα, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Και γιατί το λέω αυτό? Ένας οδοστρωτήρας σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποιημένης διεθνούς κοινότητας που έχει κατακλείσει αυτό το πνεύμα της παγκοσμιοποιήσεως όλα τα έθνη, τις φυλές και τους λαούς της γης, και παρατηρώ τα δεδομένα πολλών ετών, κατά τα τελευταία βέβαια έτη, σύμφωνα με τα οποία βλέπουμε ότι κάθε τι το οποίο προσδιορίζει την εθνική ταυτότητα, και δεν εννοώ μόνο τη χώρα μας, κάθε τι που προσδιορίζει την εθνική ταυτότητα, την ιδιοπροσωπεία, την ιδιαιτερότητα όσον αφορά την αναφορά των σύμπολων ανθρώπων μας εν γέννη, φαίνεται ότι ενοχλεί κάποιους κύκλους οι οποίοι κινούν τα νήματα του ιστορικού γίγνεσθε. Και προφανώς σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία θέλουμε πολίτες οι οποίοι να είναι άχρωμοι, άγευστοι, άοσμοι, να μην προσδιορίζεται κάθε τι το οποίο είναι χαρακτηριστικό της ιδιοπροσωπείας, της ταυτότητας, της εθνικής αυτοσυνειδησίας, γιατί ίσως κάποιος ενοχλεί. Δηλαδή θέλουμε πολίτες της σύγχρονης εποχής, παγκοσμιοποιημένους αριθμούς, παύλα ανθρώπους, που δεν θα έχουν αυτή την αναφορά σε κάθε τι που είναι στοιχείο της ταυτότητός τους, γιατί ίσως κάποιοι ενοχλούνται. Αυτό με προβληματίζει, μπορώ να πω, και διαιρωτώ με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πού δημιουργήθηκε άραγε το ζήτημα με την αναγραφή του θρησκεύματος? Και βέβαια δεν αφορά μόνο τους χριστιανούς Ορθοδόξους, για να είμαι ξεκάθαρος, αφορά όλους τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στην επικράτεια την ελληνική, και βέβαια είναι και διαφορετικών χριστιανικών ομολογιών και διαφορετικού θρησκεύματος, θρησκευτικού πιστεύματος. Αυτή η ισοπεδωτική λογική στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που όσο ορολογία πολλές φορές είναι τόσο ασαφής και τόσο συγκεχημένη και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, κατά το δοκούν, εκεί και ως έτυχε, και ανάλογα με τις περιστάσεις, τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Αυτό ευθέως το λέω από την τηλεοπτικό σας σταθμό, ευθέως το λέω, με προβληματίζει και σκέψεις πολλές πλημμυρίζουν το μυαλό μου, γιατί τόσο εύκολα να διαγράφεται κάτι που ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα. Μάλιστα, αυτό το υποχρεωτικό της αποφάσεως μου θυμίζει εκείνη την απόφαση για την μη αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες. Τότε δεν ήμουν από εκείνους που έλεγαν ότι κλονίζεται η πίστη. Όχι, το είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Η πίστη δεν είναι ζήτημα ούτε ταυτότητος, ούτε αναγραφής θρησκεύματος στο απολυτήριο ή στο πανεπιστημιακό πτυχίο ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία αφορούν την ιδιοπροσωπεία κάποιου ανθρώπου και μιας κοινωνίας όπως είναι η ελληνική, όταν αυτά στο όνομα τάχα ότι προσβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι υπάρχει ρατσιστική διάκριση και οτιδήποτε άλλο, διαγράφονται και απαλείπονται, να μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό σε αυτούς που έχουν την αντίθετη άποψη να με προβληματίζει, όχι ως θεολόγο, αυτό το τόνισα πριν, αλλά ως έναν απλό ιστορικό, ο οποίος βλέπω και παρατηρώ τα σημεία των καιρών όπως έχει γραφεί πρόσφατα, και αυτά τα σημεία των καιρών θέλουν κοινωνίες χωρίς αναφορές, χωρίς ερίσματα, χωρίς ιδιοπροσωπεία και ιδιαιτερότητα για αυτό που είναι και αυτό που χαρακτηρίζει την ιστορική αναφορά τους, για να είναι ευκολότερα κινούμενες μάζες, χειραγωγούμενες και ποδηγετούμενες. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτή την απόφαση, την οποία μάλιστα βλέπω πολύ ευσπεσμένα η κατά τα άλλα συμπαθής Υπουργός Παιδείας εφαρμόζει, όπως εφήρμοσε παλαιότερα και άλλος υπουργός στα σχετικά με τις αστυνομικές ταυτότητες. Μου κάνει εντύπωση και γενικότερα αυτή όλη η πρεμούρα σε ζητήματα που άπτονται της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως τα προβλήματα που υπάρχουν και στα βιβλία των θρησκευτικών και στο ζήτημα της διδασκαλίας της ιστορίας. Αυτά με προβληματίζουν, γιατί βλέπω ότι, όπως η τελευταία έρευνα έχει αποδείξει και επιστημονική μάλιστα έρευνα, τα παιδιά της τρίτης λυκείου είναι λειτουργικά αναλφάβητα. Αυτά θα έπρεπε να μας προβληματίσουν, και το πρίσκευμα να αναγράφεται στο απολυτήριο ή όχι δεν νομίζω ότι είναι το μείζον και το έσχατο της όλης υποθέσεως. Παρά τα αυτά, ίσως εξυπηρετεί αφανή και αδήλωτα κέντρα τα οποία προφανώς δεν θα ήθελα να δηλώνεται το χριστιανός ορθόδοξος ή οποιοδήποτε άλλο θρήσκευμα. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι συνέπειες του μέτρου αυτού και κατά πόσο θα επηρεάσουν τους νέους μαθητές, οι οποίοι από νεαρή ηλικία θα κληθούν να εστιάσουν στη διερεύνηση των νοημάτων βάσει των οποίων σχηματοποιούνται οι μορφές θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και στην εχάραξη και την αναπαραγωγή της κυρίαρχης θρησκευτικής ιδεολογίας τους? Κοιτάξτε, θα είμαι σαφής. Έτσι όπως διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών, έτσι όπως κατήντησε με όλες αυτές τις αλλεπάλληλες αλλαγές Υπουργείου Παιδείας, θρησκευτική συνείδηση ορθόδοξη μέσα στα ελληνικά σχολεία δεν διαμορφώνεται. Οι αντιρρητές και αντιρρησίες υποστηρίζουν ότι το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να έχει ομολογιακού χαρακτήρα μάθημα θρησκευτικών. Ωραία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία το να υπάρχει η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και η οποιαδήποτε άλλη αναφορά στην έννοια του θρησκεύματος, όταν γίνεται από διοπομπαίος τράγος και στιγματίζεται ως κάτι το αρνητικό, σαν ένα συνολικό πακέτο, εγώ το θεωρώ τώρα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και έχει ξεκινήσει όχι από αυτή την κυβέρνηση, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια, με προβληματίζει στο εξής, ότι τα σύγχρονα παιδιά θα πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου, και δεν φταίνε καθόλου αυτά βέβαια σε καμία περίπτωση, αλλά οι πολιτικές που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Παιδείας και από όποιο άλλο Υπουργείο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αναφορές τους στην εθνική τους συνείδηση,
στην εθνική τους ταυτότητα, στην εθνική τους ιδιοπροσωπεία, στο θρησκευτικό βίωμα, στη θρησκευτικότητα, στη θρησκευτική τους αναφορά και συνείδηση. Είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με καχυποψία, με αρνητισμό, με ετικέτες, διότι αυτό κατάντησε, κυρία Πασχαλίδου, να συμβαίνει. Όταν γίνεται αναφορά σε θρήσκευμα, να υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα μία αρνητική προδιάθεση, μία αρνητική τοποθέτηση, ένα αρνητικό πρόσημο, λες και αυτό αποτελεί κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Όχι. Σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη έχει μελετηθεί ότι η αναγραφή του θρησκεύματος σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετεί και την πολιτεία για πολλά ζητήματα, όπως είναι ζητήματα ασφάλειας και ζητήματα τα οποία άπτονται με την πολιτική την οποία πρέπει να χαράξει, παραδείγματος χάρη, του Υπουργείου Παιδείας, που να μην είναι ρατσιστική ή να μην ευνοεί τις διακρίσεις. Η μία αναγραφή διαμορφώνει έναν χυλό, μία άμορφη μάζα μη συνειδητοποιημένων εθνικά ή και θρησκευτικά ανθρώπων, ανάλογα την περίπτωση, που εύκολα αμβλύνεται η συνείδησή τους, μειώνεται το αισθητήριο της κρίσεως για λεπτά ζητήματα που άπτονται της ιδιοπροσωπείας των ανθρώπων αυτών και έτσι ευκολότερα καθοδηγούνται. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μείζον. Στο θεολογικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο, ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός, πιστεύω, για να διαμορφωθεί η θρησκευτική συνείδηση, και ο ρόλος της Εκκλησίας με τον λόγο της, με τις παρεμβάσεις της, με τη δημόσια παρουσία της. Οι Μητροπολίτες θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρές πρωτοβουλίες, διότι πλέον αυτό που λεγόταν ότι τα θρησκευτικά αναπληρώνουν το έργο της εκάστοτε τοπικής εκκλησιαστικής ηγεσίας είναι λάθος. Η κάθε τοπική εκκλησιαστική ηγεσία οφείλει να ματώνει νυχθημερών, να διαμορφώνει θρησκευτική συνείδηση με υγιή ορθόδοξα πρότυπα και όχι με νοθευμένα. Και βέβαια, θα λέγαμε, οι συναντήσεις της τοπικής εκκλησίας, της κάθε τοπικής εκκλησίας, με τους νέους θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, όχι με το παλιού τύπου κατηχητικό σχολείο που είναι πλέον παροχημένο, αλλά με σύγχρονες προοπτικές και προσεγγίσεις, για να υπάρχει αυτή η θρησκευτική συνείδηση. Διαφορετικά φοβάμαι, και αυτό δεν είναι κινδυνολογία, και αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από τις σύγχρονες στατιστικές μελέτες, τα νέα παιδιά ως προς τη θρησκευτική του συνείδηση έχουν μη προβιβάσιμο, θα έλεγα, βαθμό. Είναι πολύ αμβλημένοι. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση την οποία πραγματοποιήσαμε, αλλά και την ενημέρωση την οποία μας παρήχατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτές οι απλές σκέψεις, οι οποίες μπορεί να είναι αντίθετες με τις σκέψεις άλλων ανθρώπων που διαφωνούν, να αποτελούν μια απλή βάση για διάλογο, σκέψη και ερεθισμό σκέψεως για κάτι καλύτερο. Όχι όμως πάντοτε το καλύτερο να είναι ταυτισμένο με διαγραφές, απαλήθες και εξαφανισμό στοιχείων της εθνικής μας και πνευματικής ιδιοπροσωπείας. Να είστε καλά.